Παρακαλώ, κύριε Σακούρα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ας επανέλθουμε λίγο στη λογική και τη σοβαρότητα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το παρόν σχέδιο νόμου, η υβριδική κυβέρνηση επιδιώκει με καθυστέρηση να προστατεύσει ένα τμήμα της πρώτης κατοικίας. Μιλάμε για την ίδια κυβέρνηση που στις αρχές του 2015 υπόσχονταν, εξαπατώντας πολίτες, συσάχθεια και κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Μιλάμε για την ίδια κυβέρνηση που στο τέλος του 2015 τροποποίησε τις σχετικές ρυθμίσεις με αποτέλεσμα να υφίσταται μεταγενέστερη προστασία μόνο για το 60% αυτών που είχαν εξασφαλιστεί στο προηγούμενο πλαίσιο. Μιλάμε για την ίδια κυβέρνηση που ψήφισε τότε την κατάργηση του νόμου Κατσέλη από 1η-1η του 19 με μικρή παράταση μεταγενέστερα. Μιλάμε για την ίδια κυβέρνηση των πληστηριασμών και των κατασχέσεων. Των κατασχέσεων, και έφυγε η κυρία Φωτίου, του 1,2 εκατομμυρίων συμπατριωτών μας. Μιλάμε για την κυβέρνηση των 29 φόρων, γιατί τα επιδόματα δεν πέφτουν από τον ουρανό. Προφανώς από την υπερφορολόγηση των πολιτών δίνονται. Και δεν έκανε καμία αναφορά στους 29 φόρους που υφίστανται οι Έλληνες πολίτες, ειδικά τα ασθενέστερα εισοδηματικά στρώματα που θα πάνε τα επιδόματα. Μιλάμε για την κυβέρνηση που θα έκανε τρίτη ανακεφαλοποίηση, μου το θύμισε, ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό, η αγαπητή συνάδελφος, για την τρίτη ανακεφαλοποίηση, την αχρίαστη τρίτη ανακεφαλοποίηση το καλοκαίρι, που όπως έλεγε ο κ. Τσακαλώτος, θα έλυνε και το θέμα των κόκκινων δανείων μέχρι το τέλος του 2015. Έχω εδώ τα σχετικά αποσπάσματα. Τότε γιατί συζητάμε σήμερα για αυτό το θέμα? Μιλάμε και χάθηκαν και οριστικά πόροι από τους Έλληνες φορολογούμενους από την τρίτη ανακεφαλοποίηση. Μιλάμε για την κυβέρνηση που παρέλαβε τα κόκκινα δάνεια στο 43% του συνολικού δανείου και σήμερα είναι στο 47% του δανειακού χαρτοφυλακίου. Μιλάμε για την κυβέρνηση, για το επενθυμίσω τον κύριο Δαρασάκη, που υποεκτελεί συστηματικά το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων επί μία τριετία. Μιλάμε για την κυβέρνηση που διόγκωσε το ιδιωτικό χρέος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατίας μίλησε για το ιδιωτικό χρέος, που είναι το σύνολο των οφειλών σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες. Και αυτό, ναι, είναι 223 δις, αυξημένο κατά 23% από το τέλος του 2014. Και έρχεται σήμερα αυτή η κυβέρνηση, με αυτά τα χαρακτηριστικά, με μεγάλη καθυστέρηση, να καταθέσει μια ρύθμιση που συρρυκνώνει την προστασία της πρώτης κατοικίας, ακόμα και σε σχέση με την πρόταση που υποστηρίζατε πριν από λίγες εβδομάδες. Ρύθμιση που θέτει αυστηρά, αυστηρότερα κριτήρια. Ρύθμιση περίπλοκη και γραφειοκρατική, χωρίς κανείς να γνωρίζει πώς αποτελεσματικά θα λειτουργήσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα που εξαγγέλθηκε ότι θα τη συνοδεύσει και με εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος, το οποίο στην πράξη θα το δούμε, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός. Ρύθμιση που δεν εξασφαλίζει ότι δεν δημιουργείται ηθικός κίνδυνος με αρνητική επίδραση στην κουλτούρα των πληρωμών. Ρύθμιση που δεν αντιμετωπίζει συνολικά, συνεκτικά, το μεγάλο ζήτημα των κόκκινων δανείων και το διωγγούμενο πρόβλημα του συνολικού ιδιωτικού χρέους. Παρά τα αυτά, και επειδή αν δεν υπάρξει κάποια νέα ρύθμιση, δεν υφίσταται πλέον και η αναγκαία πράγματι προστασία της πρώτης κατοικίας, η Νέα Δημοκρατία θα τη στηρίξει. Και δεσμεύεται ότι ως επόμενη κυβέρνηση θα προχωρήσει σε βελτιωτικές τροποποιήσεις της, ώστε να την καταστήσει πιο λειτουργική, πιο αποτελεσματική, να αποκαλύπτει το σύνολο των στρατηγικών κακοπληρωτών και να επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες. Και είναι κάτι που θα έπρεπε να είχε ήδη εξετάσει η κυβέρνηση μαζί με τα πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίοι και έχουν την πλήρη εικόνα των χρηματοοικονομικών στοιχείων. Ειδικά όταν ψηφίζονται τροπολογίες συμψηφισμού υποχρεώσεων των τραπεζών με όφελος για τα πιστωτικά ιδρύματα και κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό. Συνεπώς, ναι, πράγματι, όπως είπε και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πριν από λίγο, υφίστανται αξιοποιήσιμοι πόροι, έστω και λίγοι αρχικά, ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ για μία δεκαετία, όπως αποτυπώνει η έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους και για τους συνεπείς δανειολήπτες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο παρόν σχέδιο νόμου, όμως, η κυβέρνηση προσπαθεί με μεγάλη καθυστέρηση
να δώσει και λύση σε ένα χρονίζον ζήτημα της φιδιότητας, αυτό της λειτουργίας της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας. Έκθεση με πολλά και σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά και μεγάλα και διαχρονικά λειτουργικά προβλήματα. Προβλήματα που διωγγώθηκαν τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας κυρίως της αδράνειας, της αδιαφορίας και της έλλειψης στρατηγικού σχεδιασμού της σημερινής κυβέρνησης. Με αποτέλεσμα, την μη διοργάνωση της Πανελλήνιας Έκθεσης τα τελευταία δύο χρόνια. Και ενώ κυβερνητικά στελέχη είχαν δεσμευτεί πολλές φορές για την κανονική λειτουργία της. Ενδεικτικά, το Μάιο του 2018, ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης υποστήριζε, εντός εισαγωγικών, ότι η έκθεση θα πραγματοποιηθεί κανονικά και υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από εκθέτες για συμμετοχή σε αυτή. Τον Ιούλιο του 2018, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης υποστήριζε, εντός εισαγωγικών, ότι η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας θα λειτουργήσει κανονικά στις 5 μέχρι 7 Οκτωβρίου του 2018. Δυστυχώς όμως, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, η έκθεση δεν πραγματοποιήθηκε ούτε το 2017, ούτε το 2018 και δεν προβλέπεται ούτε το 2019. Και ο νέος φορέας, παρά το γεγονός ότι είχε εξαγγελθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό τον Ιούλιο του 2017, σήμερα θεσμοθετείται. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση περιέχει κάποια θετικά χαρακτηριστικά και προσπαθεί να κινηθεί προς σωστή κατεύθυνση. Και αυτό γιατί ενσωματώνει αυτούσια η υφιστάμενη νομοθετική παρέμβαση της Νέας Δημοκρατίας με το νόμο 4314 του 2014, ο οποίος προέβλεπε διεύρυνση των δραστηριοτήτων και δυνατοτήτων της έκθεσης. Με βάση τον υφιστάμενο νόμο, για τον οποίο κάνουν θετικές αναφορές τόσο η εισηγητική έκθεση του παρόντος νομοσχεδίου, όσο και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων της περιοχής, η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας μπορεί, μεταξύ άλλων, από το 2014 να διαχειρίζεται και να λειτουργεί. Μπορείτε λίγο να σταματήσετε. Ολοκληρώνω σε ένα λεπτό. Να διαχειρίζεται και να λειτουργεί μόνιμο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο, να προβαίνει σε εξυγχρονισμό και επέκταση όλων των υποδομών της και να διοργανώνει εκθέσεις, σεμινάρια, συνέδρια και συναντήσεις με θέματα οικονομικού, τεχνολογικού, ερευνητικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο, με την παρούσα κυβερνητική πρωτοβουλία υπάρχουν ζητήματα που θέτουν προβληματισμούς για την εύρυθμη λειτουργία του νέου σχήματος, τα οποία και πρέπει έγκυρα και ορθολογικά να αντιμετωπιστούν. Ζητήματα που θέτει η ίδια η διορισμένη από την κυβέρνηση διοίκηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, καθώς και μέτοχοι του νέου σχήματος με σχετικές επιστολές στην Επιτροπή. Όπως είναι το ακίνητο της έκθεσης, το οποίο δεν ανήκει στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, αλλά στο υπάρχον νομικό πρόσωπο, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται μεταβιβαστικό δικαίωμα. Ή το ανεπαρκές για την εύρυθμη λειτουργία και αναβάθμιση του εκθεσιακού κέντρου προβλεπόμενο μετοχικό κεφάλαιο. Ή η ανάληψη εκκρεμωτήτων, δυσλειτουργιών και υποχρεώσεων από το νέο φορέα ως καθολικού διαδόχου της έκθεσης. Ή η παραπομπή σε κία της ρύθμισης θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του νέου φορέα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την λειτουργική επάρκεια της έκθεσης. Ή η απουσία του δημοσίου από το νέο φορέα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον κεντρικό σχεδιασμό που πρέπει να υπάρχει, μια συνολικής πολιτικής στο πεδίο των διεθνών εκθέσεων της χώρας. Το ζήτημα συνεπώς που τίθεται είναι τι πρέπει να γίνει άμεσα και μεσομακροπρόθεσμα, ώστε να επανέλθει η έκθεση αρχικά σε λειτουργία και μεταγενέστερα να αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο. Και προς αυτή την κατεύθυνση είμαστε διατεθειμένοι να συνδράμουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, ο κύριος Κουτσούκος.